Εγώ δυστυχώς δεν τραγουδάω. Να παίξω δεν μπορώ, έχω σπάσει το χέρι μου. Οπότε μάλλον θα σας αλύσω. Έχω φέρει και σημειώσεις. Αυτό που μου την έσπαγε πάντα είναι αυτό που άκουγα για δεκαετίες, ότι το ελληνικό ροκ πέθανε, λέει. Και τώρα το είδα πάλι σε αυτήν την εκδήλωση να αναφέρεται σαν θέμα. Αυτό το πράγμα δεν πεθαίνει. Το ακούω από το 1974. Μπορεί να έχουμε νεκρούς στη σκηνή, αλλά η σκηνή είναι ζωντανή και θα είναι ζωντανή. Εγώ το άκουσα για πρώτη φορά το 1974. Ζούσα στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο. Προσπαθούσα να ενημερώνομαι και να παίρνω χαπάρι τι γίνεται στη σκηνή, να πάντα ο παντός της σκηνής. Ήξερα για τους Εξαράκτυλους, για τους Πελόμπογιού, για τους Σόκρατες και πολλά ακόμα κρούπια, τους Άξις, διάφορα κλπ. Ήρθε λοιπόν το 1974 ένας φίλος από το Γάλλιο, ροκάς έτσι, τον βλέπαμε με δέος εμείς εκεί. Τι γίνεται, πες μας τι γίνεται στην Αθήνα, λέει, α, δεν υπάρχει κάτι, λέει, τα γκρουπ έχουν διαλυθεί, πέθανε το ελληνικό ροκ. Τρελάθηκα, εγώ λέω, πριν προλάβω να πάω Αθήνα, εγώ να πεθάνει, έτσι ξαφνικά. Τέλος πάντων, ανέβηκα Αθήνα το 1975 και βλέπω ότι, εντάξει, κάποια γκρουπ είχαν διαλυθεί, αλλά δεν είχε πεθάνει κάτι. Πήγα στην Πλάκα, άκουσα διάφορα, πολλά και ωραία συγκροτήματα τότε. Άκουσα τους Σόκρατες, που οι οποίοι είχαν φύγει, είχαν πάει Αγγλία, είχαν γυρίσει. Τέλος πάντων, δεν βρήκα κάτι θανατηφόρο, κάτι θανατερό, δεν βρήκα κάτι να περιμένουν νεκροθάφτες να θάψουν, τέλος πάντων. Προχωρήσαν τα χρόνια, άκουσα τους Σπυριδούλα, διάφορα πράγματα. Τελικά, τέλος δεκαετίας του 70, λέει, το ελληνικό ροκ πέθανε. Πάλι πέθανε, έργαμε το λέω. Τι έγινε πάλι. Μέχρι να το πούν βέβαια, έσκασε η νέα φάση πιο έτσι underground με το punk, επιρροές από Βρετανία, η οποία ήταν και σκληροπυρηνική και αρκετά underground και πολλές φορές πολιτική, μπορεί να τη χαρακτηρίσει κανείς. Έτσι τότε φτιάξαμε και το δικό μας το group και άρχισαμε να παίζουμε. Πιο ζόρικα τα πράγματα, άνθηση σου λέει. Σου λέει πάλι, με το που άκουσα εγώ άνθηση του ελληνικού ροκ, λέω τώρα θα πεθάνει, κάπου θα πούνε θα πεθάνει. Προχώρησε τέλος πάντων το θέμα. Αυτό που θυμάμαι από εκείνη την περίοδο είναι πολλές έτσι ομάδες μουσικόφιλων, έτσι θα τις έλεγα εγώ, και μουσικοκοινωνικές ομάδες, οι οποίες μάλιστα τσακωνόντουσαν μεταξύ τους και εμείς τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Δηλαδή εμείς είχαμε πολλούς τσαβουκάδες και πολλούς τσακωμούς με τους αυτούς που ονομάζαμε τότε παλιωροκάδες, δηλαδή αυτοί που ακούγανε τα 70's. Και παρότι και εγώ άκουγα 70's παλιότερα, είχα ενταχθεί, ξέρω εγώ, στην άλλη την ομάδα των 80's, ξέρω εγώ, και καλά κρατούσε η φάση. Συγκροτήματα τότε της εποχής σκάσανε πάντες έτσι πολύ αξιόλογες, όπως η Punch Romana, η Stress, η γενιά του House, και πολλά ακόμα, και η TDC που έπαιξε και ο φίλος μου ο Δημητράκας, η Sharp Ties. Θυμάμαι λοιπόν έτσι μια ιστορία με τσακωμούς και αντιπαραθέσεις ομάδων. Εμείς ξεκινήσαμε το 80 σαν punk μπάντα και μέχρι το 84 είχαμε αρχίσει να κλείνουμε το μάτι στο λεγόμενο τότε New Wave, Dark Wave το ονομάζαμε εμείς, ας πούμε, αυτό που παίζαμε. Και βρεθήκαμε, το 84 έγινε η δεύτερη εξόρμησή μας από την Αθήνα, βγήκαμε να παίξουμε στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας. Κάποιοι φίλοι είχαν κανονίσει τη συναυλία, οι συναυλίες τότε γίνονταν πρωί. Ήταν λοιπόν, είχαμε κανονίσει να παίξουμε Κυριακή πρωί στο Δημοτικό Θέατρο. Φτάσαμε λοιπόν στη Λαμία Σαββάτο βράδυ, πήγαμε στο ξενοδοχείο και δύο από εμάς λένε, εμείς θα βγούμε να πάμε στα παράκια να δούμε τώρα τι παίζει εδώ στη Λαμία, ας πούμε, τι γίνεται, πώς τη βγάζουν εδώ πέρα, το λέγανε και λίγο με υπεροψία, ας πούμε. Τέλος πάντων φτιάξανε, σαν New Wave-άδες πλέον εμείς, ξέρεις, πιο καλοβαλμένοι, πιο λίγο φράντζα, λίγο, ξέρεις, πιο καθαρό το μαύρο το ρουχαλάκι, το παντελονάκι, ξέρω.
Βγαίνουν λοιπόν αυτοί, αυτό που δεν ξέραμε είναι ότι τότε η πιο σκληροπυρηνική πανκ φάση ήταν στη Λαμία. Βγήκαν λοιπόν, πήγαν έτσι να πουλήσουν λίγο μούρι σε ένα-δυο μπαράκια. Ξαφνικά τους βλέπουμε γυρνάνε πίσω, τρομαγμένοι, κίτρινοι. Τι έγινε ρε παιδιά? Γαμίστε τα, πρέπει να φύγουμε και να γυρίσουμε Αθήνα. Μας την πέσανε κάτι σκληροπυρηνική και είπαμε φλουράκι από την Αθήνα, αύριο θα γίνει ο τάφος σας. Τόσο πάντων, εμείς οι υπόλοιποι δεν είχαμε φάει αυτή την ψυχροδοσία, λέμε εντάξει ρε παιδιά, θα τη βολέψουμε, δεν πάμε πουθενά, θα παίξουμε. Μείναμε λοιπόν, πήγαμε την επόμενη μέρα για sound check στο θέατρο. Εκεί σκάσανε κάτι τύποι μύτη, έτσι περίεργοι ζόρκοι με τις αρβίλες τους, κάποιοι με τις, μοϊκάνες τους. Πολύ σιωπηλοί, πολύ κυθροποί, κάποιοι ανεβήκαν, κάτσαν και πάνω στη σκηνή και μας παρατηρούσαν έτσι σαν περίεργα όντα, τι θα κάνουν αυτοί τώρα. Ζόρικα τα πράγματα. Εγώ δοκίμαζα στα τύμπανα, ένας καθόταν κάτω σταυροπόντι δίπλα μου. Κάποια στιγμή βγάζει λοιπόν ένα πλακέ μπουκαλάκι από την κολότσεπη και πίνει μια ρουφιξιά, πίνει δεύτερη ρουφιξιά, λέω εγώ, ή τώρα ή ποτέ. Του λέω, φίλε μου, δίνεις να πιω λίγο? Αυτός αμέσως έκανε έτσι, συγγνώμη, από αυτό θέλεις? Ναι, από αυτό θέλω. Δεν με συγχαίνεσαι? Όχι ρε φίλε, γιατί να σε συγχαίνομαι? Εντάξει πάρε, μου δίνει, πίνω ας πούμε. Με ρώτησε μετά αν θέλω κι άλλο ή πια. Λέει, ρε φίλε, τελικά δεν είσαστε φλόροι, μια χαρά είσαστε, θα περάσουμε τζάμι σήμερα. Έγινε λοιπόν μια γαμάτη συναυλία εκεί πέρα και ουσιαστικά έγινε η ιστορική συμφιλίωση των παλιών της Λάρισας με τους Λαμίας με τους νιουγεβάδες της Αθήνας. Τέλος πάντων προχωρήσαν τα πράγματα, αρχίσαμε να φτάνουμε στο τέλος της δεκαετίας του 80. Εκεί πάλι άρχισαν να ακούγονται φωνές, νεκροθάφτες, λέει πέθανε, περιμένανε με τα φτιάρια, πέθανε το ελληνικό ροκ, εντωμεταξύ τον έκανε πέθανε, εντωμεταξύ last drive παίζανε του Σκοτωμού και με πολύ κόσμο. Λέμε τι πέθανε, ποιος πέθανε πάλι ρε γαμώτο. Πάνω που το λέγαν βέβαια, σκάνε μύτη δυνατά οι τρύπες και τους καλάνε το αφήγημα. Τρύπες, εντωμεταξύ αρχίζουν να φέρονται κάποια γκρουπ στην Αθήνα, Στερεονόβα, Διάφανα Κρίνα, Εμπελέχεια, υπόγεια ρεύματα. Εμείς γίναμε εντωμεταξύ, η μπάντα έγινε ελληνόφωνη, αρχίσαμε να παίζουμε σε αυτό το κομμάτι, ξύλινα σπαθιά από τη Θεσσαλονίκη, χαμός. Και πάμε στη δεκαετία του, για τα καλά, στη δεκαετία του 90 λοιπόν. Με αυτή τη φάση. Εκεί δεν πέθανε, εντάξει, εγώ δεν το έχω ακούσει ποτέ. Εκεί ας πούμε, εντάξει, κάποια χρόνια κρατηθήκαν επειδή το πράγμα άρχισε να απλώνεται και να γίνεται αυτό που λέμε πιο mainstream, δηλαδή για περισσότερο κόσμο. Εκεί σταματήσαν λίγο. Τώρα, τι είναι αυτό κατά τη γνώμη που έφερε αυτή την άνθηση? Τι είναι αυτό που έκανε τη σκηνή να περάσει, να πιάσει κι άλλο πολύ περισσότερο κόσμο από τον, από αυτό που έπιανε μέχρι τη στιγμή? Το Πασόκ. Πες το ψέματα, ήταν και το γενική γραμματέα μια γενιά τότε που έπαιξε μπάλα με τους ύψους του χειμώνα. Τέλος πάντων, η αντίληψη δική μου είναι ότι μέχρι τότε ο πολύς ο κόσμος εκφραζόταν ας πούμε από τα νοήματα και τους στίχους του έντεχνου τραγουδιού, το οποίο έντεχνο είχε φτάσει, είχε βαλτώσει πια, είχε φτάσει στα όρια του, μίλαγε ξέρεις με ένα κουλτουριάνικο τρόπο για αγάπη τέλος πάντων, και εκεί γύρω γυρνάγαν όλα τα θέματα, δεν μπορούσε να εκφράσει την κατάσταση. Από την άλλη μεριά είχε ξεσπάσει ας πούμε, η φάση με το lifestyle, με το λαϊκό pop, γινόταν έτσι κακομοίρας, κλειδί, ίσως η χειρότερη εποχή που πέρασε η Ελλάδα ποτέ, και εκεί μίλησε ο στίχος της ελληνικής κοινής. Δηλαδή τα ελληνόφωνα γκρουπ τότε μιλήσανε, βγήκαν νοήματα από τους στίχους τέτοια που νομίζω ότι εκτοξεύσανε προς τα πάνω τη σκηνή. Να μην ξεχνάμε ότι είχαμε και πάρα πολλές μελοποιήσεις ποιητών τότε. Ήταν μια κατάσταση τέλος πάντων που νομίζω ότι προσέφερε σε αυτό που λέμε ας πούμε, όχι μόνο στην ελληνική ροκ σκηνή αλλά και στην ελληνική μουσική γενικότερα. Βέβαια και
επειδή τότε υπήρχε βέβαια και η δισκογραφία, η δισκογραφική βιομηχανία ή βιοτεχνία, τη λέω εγώ τέλος πάντων, στα πάνω της ακόμα, επιτυχημένο ένα τραγούδι έπρεπε να περάσει και μέσα από αυτά. Δηλαδή θυμάμαι ότι το Σαράγεβο εμείς το παίζαμε, το δισκογραφήσαμε το 93, το παίζαμε στις συναυλίες από το 92. Κανείς ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε, δεν μας είπε ότι είναι ωραίο κομμάτι. Κάποια στιγμή αρχίσαμε να μοιράζουμε και τους στίχους, τους στίχους γραμμένους σε φωτοτυπίες, ας πούμε, που άσχε συγκινηθεί. Κανείς δεν συγκινιόταν, βγήκε ο δίσκος, δεν έγινε και κάτι ιδιαίτερο. Όταν έγινε το βίντεο κλιπ και μπήκε, ξέρω εγώ, σε κάποιες τηλεοράσεις τότε, Τζερόνιμο Γκρούβι κλπ. Τότε είχαμε, ας πούμε, έγινε το Σαράγεβο αυτό που έπρεπε να γίνει. Και επειδή βέβαια το, κατά τη γνώμη μου, και όχι μόνο κατά τη γνώμη μου, το ροκ είναι μια κινηματική μουσική τελικά, και το ελληνικό ροκ έπαιξε αυτό το ρόλο και πολύ καλά και το παίζει ακόμα νομίζω, είχαμε εκείνη την εποχή, υπήρχαν στην Ελλάδα και είχαμε ένα φορτσάρισμα κινημάτων, ειδικά αντιπολεμικό κινήμα, είχαμε τον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας και άλλες μεγάλες συναυλίες στο Σύνταγμα και άλλες συναυλίες με κοινωνικό πρόσημο για πολιτικούς κρατούμενους, διάφορα στα προπήλια. Τότε λοιπόν μπόρεσε το ελληνικό ροκ να εκφράσει όλη αυτή την κατάσταση και έγινε αυτό που έγινε. Και ερχόμαστε πια στο τέλος της δεκαετίας του 90, αρχή δεκαετίας 2000, υπήρξε μια σχετική κρίση, τέλος πάντων αδιαφόρησε ο κόσμος, ίσως τα συγκροτήματα δεν βγάλανε αυτό που να βγάλουν, πολλά άλλα συγκροτήματα καινούργια γίνανε, άρχισε να συρρυκνώνεται πάλι η σκηνή. Οι σκηνές αυτό είναι, ότι κάποια στιγμή ας πούμε είναι μεγαλύτερες, κάποια στιγμή μικρότερες. Μόλις άρχισε να συρρυκνώνεται, πέθανε, πάλι τα ίδια ας πούμε. Ενώ ουσιαστικά δεν υπάρχει κάτι να πεθάνει. Η σκηνή αυτή θα ζει όσο θα υπάρχουν άτομα που μπορούν να εκφραστούν μέσα από αυτήν και όσο θα μπορεί να εκφράζει κόσμο. Και ακριβώς, και να εξελιχθεί. Και να μπολιαστεί με νέα πράγματα κλπ. Τέλος πάντων, η σκηνή, ειδικά η κινηματική σκηνή, ξαναπήρε μπρος το Δεκέμβρη του 8. Η δολοφονία του Γρηγορόπουλου ήταν ένα έναυσμα για να βγει πάλι ο κόσμος στον δρόμο, για να αρχίσουν οι πιτσιρικάδες να ζητάνε ένα παρόμοιο τρόπο έκφρασης κλπ. Τέλος πάντων, σταματήσανε πάλι οι Κασάνδρες τότε. Και προχωρώντας τα χρόνια βέβαια αρχίσαμε να μπαίνουμε και στην κρίση την οικονομική αυτή, ας πούμε, όλη αυτή την κατοχή που έχουμε τώρα. Άρχισαν πάλι το θάνατο της δισκογραφικής βιοτεχνίας, όπως τη λέω, την ξαναλέω έτσι. Άρχισαν πάλι οι Κασάνδρες να λένε τα ίδια, ότι πέθανε ξανά το ελληνικό ροκ. Βέβαια δεν ρωτήσανε ούτε τους Villagers προφανώς, ούτε τους Nuts Talker, και αναφέρω αυτά τα συγκροτήματα γιατί αυτά τα συγκροτήματα εδώ και πολλά χρόνια κάνουν πάρα πολύ κόσμο και κάνουν και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα και δείχνουν ότι απλά αντικαταστήσανε στις περιοδίες κάποια άλλα γκρουπ που υπήρχαν. Δεν πέθανε κάτι δηλαδή. Τέλος πάντων, προχωρώντας ας πούμε, τα μνημόνια και όλα αυτά, βρεθήκαμε ακόμα σε ένα μεγαλύτερο τέλμα, όπου εκεί πλέον για να πεις κάτι ότι πέθανε, πρέπει να ψάξεις να δεις αν κάτι άλλο είναι ζωντανό. Και άρα ή όλοι ας πούμε ζούμε και ψυχοραγάμε και προσπαθούμε, ή όλοι έχουμε πεθάνει και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Ίσως εγώ δεν μιλάω τώρα, δεν ξέρω τι να πω. Αυτή λοιπόν η φάση έφερε κάποιες άλλες καταστάσεις. Ένα από τα αποτελέσματα είναι πως ψάχνοντας ο κόσμος να εκφραστεί, να εκφράσει την κατάστασή του, αυτό που ζούσε και αυτό που ζει μέσα σε αυτή την άσχημη κατάσταση, δεν έβρισκε γύρω του ανάλογη μουσική και ανάλογους στίχους που να εκφράσουν αυτό το πράγμα. Ήδη από το τέλος του 2010, αρχή 2011, εγώ το έλεγα σε πολλούς φίλους ότι δεν υπάρχουν τραγούδια για να εκφράσουν αυτό που ζούμε. Και θυμόμουν ότι όταν στη Θατσερική Αγγλία
Είχε βγει το punk και αν πάρετε να μεταφράσετε όπως σίγουρα το έχετε κάνει όλοι στίχους από το punk της εποχής, θα καταλάβετε τι λέγανε οι άνθρωποι και πώς εκφραζόταν ο κόσμος εκεί. Εδώ λοιπόν δεν έγινε κάτι ανάλογο και αφού δεν έγινε κάτι ανάλογο, αναβίωσε κάτι από το παρελθόν. Ουσιαστικά ο κόσμος κάλεσε τα συγκροτήματα, τα ελληνόφωνα, τα punk της δεκαετίας του 80 για να τα πούμε και σήμερα. Και νομίζω ότι αυτό γίνεται τώρα με τους punks Ρωμάνα, αυτό γίνεται με τους τρες. Ουσιαστικά τα Νάκια και πάρα πολλά άλλα συγκροτήματα προφανώς, που ουσιαστικά ελλείψη ισχυρού λόγου σήμερα έρχονται αυτά στο προσκήνιο. Από εκεί και πέρα όλοι προσπαθούμε, προσπάθειες γίνονται και ας δούμε τώρα την κατάσταση πώς διαμορφώνεται μέσα σε αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή. Κρίση, τεχνολογία, διαδίκτυο, υποχώρηση της μουσικής σε όλο τον κόσμο, δηλαδή κατά τη γνώμη μου η μουσική έχασε το πλεονέκτημα του θεάματος. Η μουσική ήταν ένα θέαμα, τα συγκροτήματα ήταν ένα θέαμα, αυτό έχει αντικατασταθεί σήμερα από άλλα πράγματα, έχει αντικατασταθεί από reality και όλες αυτές τις ιδέες που βλέπουμε στις τηλεοράσεις κλπ. Έχει χαθεί λίγο η μπάλα. Επίσης, τα συγκροτήματα τα περισσότερα δεν έχουν, ας πούμε, δεν υπάρχουν εταιρείες, δεν υπάρχουν χρήματα για να κάνεις, ας πούμε, ένα σωστό πρόμο, δεν πουλάνε οι δίσκοι, δεν μπορεί κάποιος να ενδιαφερθεί και όλοι έχουμε γυρίσει στο διαδίκτυο. Το διαδίκτυο για μένα έχει ένα ενδιαφέρον, αλλά είναι και μια τεράστια παγίδα. Δηλαδή το διαδίκτυο σε σύγκριση με τα άλλα μέσα που μπορείς να ενημερωθείς, να μάθεις κάτι, είναι ότι αν δεν βάλεις το όνομα που ψάχνεις, αν δεν βάλεις ένα όνομα, ίσως να μην το δεις ποτέ και να μην σου κινήσει το ενδιαφέρον. Αυτό είναι μια παγίδα. Δηλαδή νομίζουμε ότι επειδή το πράγμα πάει καλά στο διαδίκτυο, ότι πράγματι πάει καλά και στην πραγματική ζωή, δεν πάει όμως καλά στην πραγματική ζωή. Δεν πάει το ίδιο. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι πως όλοι, ξέρω εγώ, χαρούμενοι λέμε έφυγαν από τη μέση οι βδέλες, φύγανε οι δισκογραφικές εταιρείες, η IP, ξέρω εγώ, χαροπαλεύει, πολύ ωραία όλα αυτά, καταφέραμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Κάποιος άλλος όμως παίρνει τα χρήματα, κάποιος άλλος παίρνει το χαρτζηλίκι που ανήκει σε εμάς. Και αυτός που το παίρνει είναι η πάροχη του διαδικτύου. Δηλαδή όλοι μας διαθέτουμε κάποια λίγα ευρώ το μήνα για να αγοράσουμε megabyte. Για να μπορέσουμε μέσω των megabyte, ας πούμε, να μπορέσουμε να ακούσουμε και να κατεβάσουμε μουσική. Αυτοί που παίρνουν αυτά τα χρήματα λοιπόν είναι οι μόνοι που δεν τα δικαιούνται. Δεν είναι η μουσική, δεν είναι ούτε καν μασάζοντες. Ο κόσμος νιώθει χαρούμενος γιατί μπορεί να πληρώνει, ξέρω εγώ, 5 ευρώ και να ακούει μουσική όλο το μήνα, ενώ παλιότερα μπορεί να πληρώνει, ξέρω εγώ, 15 ευρώ για να πάρει ένα δίσκο, ένα CD και 20 ευρώ. Αλλά ουσιαστικά αυτά τα χρήματα πάνε σε μια μαύρη τρύπα, σε κάποιες πολυεθνικές και δεν ανακυκλώνονται στη μουσική. Το πιο έτσι ενδιαφέρον και το πιο ενδιαφέρον που βρίσκω εγώ από την εποχή μας είναι η άνθηση του DIY. Δηλαδή τα συγκροτήματα και οι καλλιτέχνες του DIY που έχοντας δείξει, ας πούμε, μια σταθερή πορεία και μια συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια, έρχονται πάλι στο προσκήνιο, αναγνωρίζεται η συνέπειά τους και θα έλεγα ότι κυριαρχούν στο χώρο της ελληνικής κοινής. Ένα βέβαια πολύ έτσι ενδιαφέρον είναι ότι εκτός από αυτούς που είναι ιδεολογικά DIY, είναι και όλοι οι άλλοι όσοι κάνουν μουσική σήμερα στην Ελλάδα, οι οποίοι είναι DIY είτε το θέλουν είτε όχι, ή μπορεί να είναι DIY χωρίς να το υποψιάζονται, επειδή όλοι χρηματοδοτούν πια τις δουλειές τους. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα, ένα άλλο θέμα που ήθελα να δείξω εγώ είναι αυτά που ακούω πάρα πολύ τελευταία, ο τσακωμός μεταξύ αγγλόφωνης και ελληνόφωνης κοινής. Για μένα αυτό δεν έπρεπε να μπαίνει καθόλου στο τραπέζι. Δηλαδή, η μουσική είναι μια επαναστατική τέχνη, είναι ελεύθερη έκφραση, δεν μπορείς να περιορίσεις τον άλλο αν θα κάνει, ας πούμε, αγγλόφωνη μουσική ή αν θα κάνει ελληνόφωνη μουσική.
Ενώ όμως δεν μπορείς να περιορίσεις οποιοδήποτε συγκρότημα να κάνει αγγλόφωνο, εγώ ήθελα να βάλω ένα θέμα που με απασχολεί πάρα πολύ. Για ένα φορέα που πιστεύω ότι βαδίζει προς τα εκεί και κάνει αυτή τη ζημιά σε αυτή την κατάσταση. Θα ήθελα να πω ότι βλέπω μια προσπάθεια από την Κοσμοτέ. Εγώ. Δηλαδή, η Κοσμοτέ η οποία τι είναι, η Deutsche Telekom. Και είναι και το Jumping Fish. Εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι τα περισσότερα συγκροτήματα που ξεπηδάνε, χωρίς να έχω τίποτα με τα συγκροτήματα, είναι μιας αδιάφορης μουσικής κατεύθυνσης, μιας πιο pop, πιο χαλαρής, δεν ξέρω, πιο trendy, πιο κάπως, και συνήθως είναι αγγλόφωνα. Αυτό που βλέπω να γίνεται λοιπόν από εκεί, είναι πως όλο και περισσότεροι πιτσιρικάδες θέλουν να μοιάσουν σε κάτι τέτοιο και να γίνουν κάτι τέτοιο. Αυτό το θεωρώ, δηλαδή πιστεύω ότι κάποια τέτοια πράγματα πρέπει να τα συζητάμε και να μην αφήνουμε τη σκηνή να πηγαίνει όπου θέλουν κάποιοι, αλλά όπου θέλουμε εμείς. Και σε καμιά περίπτωση αυτό δεν έχει καμιά μορφή προς τα αγγλόφωνα συγκροτήματα που γουστάρουν να κάνουν αυτό το πράγμα, και υπάρχουν αγγλόφωνα συγκροτήματα τα οποία ποτέ δεν θα τα έβαζε μέσα το Jumping Fish για να τα προβάλλει οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρω, ίσως να έχω ξεχάσει αρκετά πράγματα, έφερα και κάποιες σημειώσεις, αλλά τελικά δεν τις χρησιμοποίησα. Αυτό που ήθελα ακόμα να πω είναι πως... ένα πράγμα που ήθελα να πω επίσης, ότι όσο βυθιζόμαστε σε αυτή την κρίση, όσο δεν υπάρχουν λεφτά για να μπορέσουν να συντηρηθούν οι μπάντες, έχουμε και ένα άλλο φαινόμενο, έχουμε αρκετά πλουσιόπεδα, ας πούμε, τα οποία φτιάχνουν μπάντες, και φτάνουν σε ένα σημείο, ας πούμε, απίστευτο, και προσπαθούν να μας πείσουν ότι αυτό έγινε γιατί είναι καλές μπάντες και όχι γιατί έχουν ρίξει, ας πούμε, πονηρά στην αγορά πάρα πολλά λεφτά, τα οποία τους κάνουν να φαίνονται ότι έχουν, χωρίς την παραμικρή διαφήμιση, ότι έχουν φτάσει κάπου. Δεν ξέρω, αυτό δεν το αναφέρω, ας πούμε, ούτε ως παράπονο, ούτε ως κάτι άλλο, το αναφέρω σαν μια διαπίστωση. Πιστεύω λοιπόν για όλους εμάς ότι πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε, οι νέες μπάντες να συνεχίσουν να προσπαθούν να διατηρήσουμε την αξιοπρέπειά μας. Να ξέρουμε πως η σκηνή, όσο και αν είναι μικρή, μπορεί και πάλι να μεγαλώσει. Το rock and roll έχει αποδείξει ότι μπορεί κάποια στιγμή στον πλανήτη ένας πιτσιρικάς τρελαμένος να βάλει φωτιά και να τα τεινάξει όλα στον αέρα και να δημιουργήσει από την αρχή μια παγκόσμια σκηνή. Μπορεί να μην είναι αυτό που νομίζουμε εμείς έχοντας τα χέρια, παίζοντας εγώ τι είπα, να είναι κάποιος άλλος μια κιθάρα, ή αν θέλουμε να γίνουμε περφεξιονιστές, δεν είναι εκεί το θέμα. Βρεθήκαμε λοιπόν πριν από καμιά δεκαπενταριά χρόνια στην Κύπρο, σε δύο συναυλίες Λευκοσία Λεμεσό, μαζί με τα υπόγεια ρεύματα και τον Δημήτρη τον Ζερβουδάκη. Πήγαμε λοιπόν στην Λευκοσία, παίξαμε μια ωραία συναυλία, πολύ ωραία. Το ένα γκρουπ ανέβαινε, το άλλο κατέβαινε κτλ. Πήγαμε στην Λεμεσό. Γίνα και κάποιες καθυστερήσεις εκεί. Τέλος πάντων μου λέει ο τραγουδιστής μας, εσύ, τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή παίζουμε όλοι μαζί και δεν δείχνουμε ότι η σκηνή είναι αδελφωμένη. Και πώς η σκηνή μπορεί να δείξει ότι είναι αδελφωμένη? Δεν έχουμε τραγουδήσει ποτέ κάτι όλοι μαζί. Ας τραγουδήσουμε κάτι όλοι μαζί. Το σκεφτήκαμε λοιπόν και λέμε, εντάξει, ας τραγουδήσουμε το rock and roll στο κρεβάτι που το ξέρουν όλοι, όλα τα γκρουπ. Ας πούμε, ας το πούμε κάποια στιγμή στη σκηνή μαζί. Είπαμε λοιπόν στον Γρηγόρη τον Κουλίμη από τα υπόγεια ρεύματα και στον Δημήτρη τον Ζερβουδάκη να έρθουν πάνω όταν τα παίζαμε εμείς να πούμε όλοι μαζί το rock and roll στο κρεβάτι. Πολύ ωραία. Φτάνει εκείνη η ώρα, φωνάζουμε τον Γρηγόρη και τον Δημήτρη, ανεβαίνουν πάνω, ξεκινάμε να παίζουμε με δύο κιθαρίστες εμείς τότε. Ο ένας κιθαρίστας, όπως οι περισσότεροι φίλοι ξέρουν, με πρόβλημα ακοής. Ο άλλος, κάποιοι λέγανε ότι είχε πιει 30 μπύρες, κάποιοι λέγανε ότι είχε πιει 60 μπύρες. Ξεκινάει το κομμάτι λοιπόν, μου λέει ο Νίκος που έπαιζε τότε πλήθρα, ότι ρε εσύ το έχει πιάσει ο Τάσος απαλού. Απαλού το παίζει ο Τάσος, απαλού το παίζει ο Νίκος το κομμάτι. Και γίνεται πανδαιμόνιο. Τέλος πάντων, για να μπω λόγω, δεν μπορέσαμε να τα φέρουμε σε μια κατάσταση. Ο ένας δεν άκουγε, ο άλλος ήταν μεθυσμένος. Μιλάμε τώρα για απίστευτα φάρτσα. Ο δικός μας ο βασίστας αποχώρησε από το πάρκο πριν τελειώσει το κομμάτι. Ο Γρηγόρης ο Πλιούμης με τον Δημήτρη τον Ζερβουδάκη επίσης την κάνανε στο δεύτερο ρεφρέν τρέχοντας και μήνα να τελειώνουμε το κομμάτι φάρτσο.
Με το που τέλειωσε η συναυλία, εγώ τρεμόμουν πάρα πολύ, λέω. Δεν κατεβαίνω από τη σκηνή. Καθόμουν, ας πούμε, περίπου στα τύπανα, δεν ήθελα να αντικρίσω κανένα. Είχε γίνει, ας πούμε, της τραγωδίας. Μου φωνάζει λοιπόν κάποιος από κάτω ότι έλα, γιατί μας έχουν στρώσει να φάμε στην απέναντι ταβέρνα. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ δελεαστικό. Παρ' όλα αυτά δεν κατέβηκα. Ανεβαίνει στη σκηνή ένας φίλος, ο Πάμπος Φιλίππου, ραδιοφωνικός παραγωγός στην Κύπρο. Και επίσης έχει εκδώσει αρκετές ποιητικές συλλογές και τον έχουμε μελοποιήσει κι εμείς. Ο οποίος ανεβαίνει πάνω και μου λέει: είδες τι έγινε, φίλε? Του απαντάω περίληπτα: είδα, ρε φίλε, τι έγινε, είδα. Και σκάει το δάκρυ του Πάμπου, αρχίζει να κλαίει. Λέω: γάμισε τα, όχι, δεν θα κατεβώ να φάω, δεν θα κατεβώ. θα μείνω εδώ πέρα για πάντα. Και συνεχίζει ο Πάμπος: φίλε, αυτό που έγινε δεν θα το ξεχάσω ποτέ στην Κύπρο. Εσείς, τα υπόγεια ρεύματα και ο Δημήτρης Ζερβουδάκης τραγουδήσατε για μας, αδελφομένοι και αγκαλιασμένοι Παύλο. Φίλε, ήταν μεγαλύτερη στιγμή που ζήσαμε. δεν είναι τρομερό αυτό? αυτό δείχνει πια μπορεί να είναι κάποτε τα ζητήματα της σκηνής. Και τώρα ήθελα να φωνάξω τον ηρωικότερο άνθρωπο της σκηνής, τον άνθρωπο που πρέπει να κλείσει αυτήν την εκδήλωση, τον Δημήτρη τον Δημητράκα. Έλα,